Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 18η αγωνιστική της Evolution League οι Coopers αντιμετωπίζουν τους υποτές. Οι Coopers από τη μία στην ένατη θέση με 6 νίκες και 12 ήττες, κοντρά στους υποτές οι οποίοι βρίσκονται 10η με 2 μάτς λιγότερα, με 34 νίκες και 12 ήττες συνολικά στην σεζόν. Ένα μάτς που θα κρίνει πολλά για την παραμονή. Έτσι και οι δύο ομάδες είναι εντός της επικίνδυνης ζώνης και σήμερα μάχονται για να πάρουν μια νίκη η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στη μάχη που δίνουν για να σώσουν την κατηγορία. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των υποτών, οι οποίοι ξεκινούν με Χονδροματίδης, Χιαπάνη, Πεπόνη και Κεβάνο και Καγκαράκη στην πεντάδα. Ο Καγκαράκης θα πάρει να τρέχει να στοχίσει. Από την άλλη για τους Κυπριακούς έχουμε Αντωνίου, Χαραλαμπίδη, Γεωργόπουλο, Νινιό και Λιώκα στην πεντάδα που ξεκινάει το παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει στο σκορ, με τον Νινιό τώρα να φτιάχνει την πρώτη επίθεση για τους Πορτογαλί. Πάρει και την προσπάθεια, όταν θα μπορέσει να ανοίξει το σκορ. Γιαπάνης, Καγκαράκη στα αριστερά. Πάσα, αλλά είχε στόχο τον Κεκεμάνο, δεν μπορούσε να τον βρει. Έτσι έγινε το λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Σιαπάνης, παίρνει ο Αντωνίου και αφήνει στον Μινιό να σούτ από το πλάι, άστοχο όμως από τον Χαραλαμπίδη. Κερδίζουν και πάλι οι Πορτοκαλί, φτάνει μέχρι μέσα το Λιώκα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Εκδικήσει η μπάλα, υπάρχει όμως σφύριγμα για φάουλ του Λιώκα πάνω στον Σιαπάνη. Πρώτο ομαδικό αυτό για τους Coopers. Σιαπάνης, ο Δροματίδης άφησε κατευθείαν στον Πεπόνη, δεν μπορεί να σκοράρει. Μπαλά στην γωνία, Καγκαράκης θα επιχειρήσει ένα σουτ, μπαίνει και βγαίνει μπάλα στο ριμπάουντ και πάλι στα χέρια των υποτών. Απανοτές ανανέωσης επίθεσης, αλλά δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν καμία από τις δεύτερες ευκαιρίες τους και παραμένουν χωρίς σκορ. Καραλαμπίδη στο πλάι, ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα, δεν μπορεί ούτε αυτός να σκοράρει μαζί με τον Χονδροματίδης. Καγκαράκης, Χονδροματίδης πιάχνει επιλογές, αφήνει στον Κεκεμπάνο, θα το πάρει από την κορυφή. Δεν θα σπάσουν τώρα οι υπότες. Πέρασαν δύο λεπτά χωρίς κάποιο καλάθι. Λιώκα συνεχίζει την αστοχία. Κάπως νευρικά έχουν ξεκινήσει δύο ομάδες, είναι η αλήθεια. Καγκαράκης, να το πρώτο καλάθι. Για κύριος Καγκαράκη για το 0-2. Μπροστά τον Κεκεμπάνο, δεύτερη ευκαιρία και καλάθι για τον Γεωργόπουλο. 2-2. Πρώτη πόντα στο μάτς και για τους Coopers. Σιαπάνης πέρασε, φτάσε μέχρι το lay-up, σκόραρε, κατάφερε να κερδίσει το φάουλ. Είναι και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. 2-4. Και έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει. Θα τη χάσει την βολή, Χαραλαμπίδη μαζεύει. Λιώκας πάει γρήγορα προς τα μέσα, κερδίζει και αυτό στο φάουλ. Είναι το πρώτο για τους υποτές. 2-1 τώρα τα ομαδικά. Και στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Λιώκας είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Να πούμε πως το πρώτο μάτς που έδωσαν οι δύο ομάδες στον πρώτο γύρο
Οι Clippers είχαν πάρει μια νίκη με 55-56, μόλις ένα πόντο στη διαφορά τους. Να δούμε αν και το σημερινό παιχνίδι θα είναι derby. 3-4 το σκορ από τη μια εύστοχη βολή του Λιώκα. Δροματίδης τώρα για τους υπότες. Πυροπεπώνει στην κορυφή. Καπάνης. Δεν βρήκε κάποιον διάδρομο. Ο Δροματίδης τώρα ξεκινάει την επίθεση. Βάζει ύψος στο σούτ για να αποφύγει την άμυνα. Αλλά δεν κατέληξε εντός καλαθιού η προσπάθεια του. Βγαίνει δυναμικά ο Σιαμπάνης. Παλεύει εκεί και θα κερδίσει. Το όχι, τελικά έχουμε τζάμπουλ. Γεωργόπουλος και Σιαμπάνης εκεί ήταν οι διεκδικητές της μπάλας. Τελικά η κατοχή είναι για τους Hoopers, όπως καταλαβαίνω. Ο Δημάκης πέρασε στο μάτς για τους Πορτοκαλί. Φίλοι στον Ινιό. Κάνε το κόψιμο ο Λιώκας. Το πίεση πήγε να εκτελέσει, βρήκε την μπάλα ο Πεπόνης. Δύο δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει ο Λιώκας, δεν είχε δει το ρολόι. Και έτσι δεν έφυγε έγκαιρα από τα χέρια του η μπάλα. Σκιαπάνης. Παίρνει το σκρίν ο Πεπόνης, αφήνει στην γωνία. Σκιαπάνης και πάλι για τον Καγκαράκη. Θα παίξει με τον Πεπόνη ο οποίος βγαίνει στην περιφέρεια. 4 δευτερόλεπτα για τους υπότες. Θα πρέπει να βιαστεί εδώ ο Καγκαράκης. Θα πάρει το σκρίν καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Στάθηκε άτυχος όμως είναι εκεί ο Κικεμπάνος για να βελτιώσει την κατάσταση. Να κάνει το 3-6. Στον Λιώκα. Κινήσεις και από Αντωνίου και από Δημάκη. Ο Αντωνίου πήρε τελικά στα 3 δευτερόλεπτα. Γυρίζει με το δεξί, θα στοχίσει. 5-6. Σιαπάνης κατεβάζει για τους υπότες. Πεπόνης εκτελεί και στοχή. 5-8. Βάζει ο Δημάκης, σταματάει και αφήνει δίπλα του τον Γεωργόπουλο. Νιός βρήκε ωραία τον Αντωνίου και δείξε μπροστά του ο Χωνγαματίδης, τον έκοψε με φάουλ. Και στέλνει τον αντίπαλο τώρα στις βολές. 4,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στο 5-8 το σκορ, 6-8 τώρα από την εύστοχη βολή. Βάζει και την δεύτερη για το 7-8. Πεπονής. Κόβει ο Λιώκας αρχικά, θα πετάξει ο ίδιος την μπάλα εκτός. Και αφήνει 13 δευτερόλεπτα τώρα για τους υπότες. Δεν έφτασε όμως ποτέ η μπάλα σε εκείνον. Δεν ξέρω αν έχει βρει και παίχτη στον Hoopers. Κατοχή είναι για τους υπότες τελικά. Βρήκε την μπάλα και ο καθλός από τους Hoopers. Θα γίνει το λάθος. Αντώνιο φεύγει. Έχει δύο κόκκινες φανέλες μπροστά του. Επιμένει ο ίδιος, φτάνει κοντά. Τα χαλέσει τελείωμα όμως. Σκαπάνης. Θα εκτελέσει κιόλας, δεν θα το βάλει. Βγαίνει νικητής στο rebound ο Πεπόνης και αφήνει έξω. Σκιαπάνης και πάλι στον Πεπόνη. Και Κεμπάνος βγήκε μπροστά από τον Αντωνίου. Δεν μπορεί να τον νικήσει αρχικά, επιμένει. Και η δεύτερη ευκαιρία χαμένη. Και έτσι παραμένει το 7-8. Φτάσε μέχρι μέσα, τώρα ο Γεωργόπουλος. Μπροστά οι Hoopers. 9-8 τώρα. 3,5 λεπτά να απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Καγκαράκης. Ο
Σαλατίδης παίρνει θέση μπροστά από τον αντιπαλό του, θα πάει παρέα ο Θεός εκείνων, κλείστηκε όμως από τρεις παίχτες και αναγκάστηκε τελικά να κάνει το λάθος. Γεωργόπουλος άφησε στον Μουνιό, περιμένει κάποιες κινήσεις αυτός, κρατάει την μπάλα τώρα στον Γεωργόπουλο, σουτ για δύο αλλά αδύναμο. Σκιαπάνης Τυρόκη και Μπάνος. Μπάλα στο πλάι εκεί όπου είναι ο Καγκαράκης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. 3-2 πρέπει να εκτελέσει ο Χωδραματίδης. Αυτό θα κάνει. Δεν παίρνει μπάλα στο καλάθι. Παραμένουν στους 8 πόντους οι Πότες. Από το 5-8 έχουν κάνει ένα σερί 4-0 οι Πορτοκαλί. Μπορούν να το αυξήσουν. Λιώκας τώρα. 2 και 15 ακόμα στην περίοδο. Έχουμε βήματα. Τον Δημάκη. 3 νέα πρόσωπα τώρα στο μάτς για τους Πορτοκαλί. Χαραλαμπίδης επιστρέφει. Ο Κατσάφαρος μπαίνει για πρώτη φορά στο μάτς. Όπως και ο Ρεμπελός. Και Ντούκα έχουν σηκωθεί για τους υπότες, ενώ βλέπω να ετοιμάζεται και ο Κουτόπουλος. Επόνης θα το πάρει ο ίδιος τελικά. Μαζεύουν και πάλι οι υπότες με τον Χοδροματίδη, σφύριγμα για φαουλ του Ρεμπελού. Και τώρα θα γίνει και η αλλαγή για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε. Κουτόπουλος, Ντούκα και Ανιφαντής θα περάσουν στο μάτς. Σε αυτό το αργή μαζί με Πεπόνι και Κικεμπανό. Νιφαντής Ροχοδροματίδης προσποιήθηκε, εκτέλεσε τελικά και το βάλε. 9-10. Μάκης. Ο Χαραλαμπίδης γυρίζει ωραία. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Έχει κερδίσει ωστόσο το φάουλ, που είναι το τρίτο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. 3-3 τα ομαδικά, ενώ είναι και το δεύτερο φαουλ του Χοδροματίδη αυτό. Είναι εύστοχος στην πρώτη προσπάθεια ο Χαραλαμπίδης για το 10-10. Βάζει και την δεύτερη 2-2 και δίνει και πάλι το προβάδισμα στους Κούπερς με 11-10, 1 και 15 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Σκιαπάνης έχει επιλογή τον Χοδροματίδη, σε αυτόν θα δώσει. Κουτόπουλος θα πάρει την πρώτη του προσπάθεια, είναι άστοχη. Μαζεύουν και πάλι οι υποτές. Νέο σου του Κουτόπουλου, το επιχείρησε και πάλι, δεν δίστασε και το βάλε αυτή την φορά. 11-13. Κακή πάσα στην συνέχεια, διορθώνει όμως ο Χαραλαμπίδης, το λάβει την μπαλά. Φτάει απέναντι ο Κατσάφαρος, πιέζει καλά ο Σιαπάνης. Και πετάει εκτός την μπάλα, πολύ καλή άμυνα εδώ από τον παίχτη των υποτών. Στην επαναφορά τώρα η Πορτοκαλί. Κατσάφαρος έκανε την κίνηση, πήρε στην περιφέρεια, εκτέλεσε άσχημα. 28 δευτερόλεπτα ακόμα, 22 για τους κόκκινους. Κατευθείαν ο Χοδροματίδης θα σηκωθεί από την εξαιρετική ασίστ του Σιαπάνη για το 11-15. Γεωργόπουλος 14 δευτερόλεπτα. Ρεβέλος παίρνει στον Χαραλαμπίδη τα 6 δευτερόλεπτα, θα επιχειρήσει ένα σημείο της απόστασης, βρίσκει σίδερο. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, 1. Ο Τούκα δεν θα κάνει κάποιο σουτ. Νομίζω δεν είχε καταλάβει ότι τελειώνει ο χρόνος και έτσι
ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο στο σκορ, με το σκορ στο 11-15. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο και μόλις ξεκίνησε, με τους υπότες να βρίσκονται στο σύν 4 και το σκορ στο 11-15. Ουντόπουλος βρήκε τον Ντούκα, γύρισε αυτός από κοντά, δεν ευστόχησε. Ενιός πήρε την πάσα, την έκανε ασίστ ο Γεωργόπουλος με το 13-15. Ντούκα. Ο Δρωματίδης κοιτάει ο Ουντόπουλος, θα επιχειρήσει ακόμα ένα τρίποντο, θα το βάλει. 2-3 μέχρι στιγμής. Ξεκινάει ο Ρεξάτος, ο Ουντόπουλος ο μάτς. Βάζει και πάλι στο συν 5 την ομάδα του. Μας έρθει τώρα το ριμπάνο πάσχοσου του Χαραλαπίδη. Γιαπάνης. Ανυπαντής. Ουντόπουλος στην κορυφή προσποιείται. Εδώ αφήνει χώρο ο Χαραλαμπίδης, αφήνει στον Σιαπάνη τώρα ο Ουντόπουλος για να πάρει ο Ανιφαντής σε 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ντούκα θα πάρει για αυτός ένα τρίποντο, Σιαπάνη στο rebound. Θέλει να παίξει το χοδροματή, δεν είχε πάρει καλή θέση όμως εκείνος. Μινιός πιέζεται, θα βγει στο φάουλο τον Ντούκα. Ο Αντώνιου θα επιστρέψει το μάτς για τους Πορτοκαλί. Αποσύρθηκε ο Χαραλαμπίδης, τώρα λίγο θα γίνει το λάθος. Ενιός περνάει. Πιέζεται ασφυκτικά, βρέθηκε στο παρκέ. Συνεχίζεται η δράση, κόβεται κανονικότατα ο Γεωργόπουλος. Ο Ρωματίδης βρέθηκε στο παρκέ εκεί με δύναμη. Δυνατές φάσεις και στις δύο πλευρές. Δεν έχει χτυπήσει ο Χοδρομαντίδης, πάλι καλά. Επιστρέφει στην άμυνα του, η κατοχή είναι για τους Hoopers. Γίνεται και μια προσπάθεια εκεί να σκουπίσει το παρκέ, στο σημείο που προσγειώθηκε ο παίχτης των υποτών. Και τώρα δίνεται συνέχεια στο μάτς. Μινιός δεύεται εκεί στην τρίπλα. Η κατοχή παραμένει και πάλι στους Πορτοκαλί. Μπαλά στον Αντωνίου. Θα κάνει το λάθος. Παναφέρει ο Ουντόπουλος. Το σκορ στο 13-18 υπενθυμίζω. Για τρεις πόντους του Ουντόπουλου έχει αυτοπεποίθηση. Ο Δρωματίδης είναι εκεί για να μαζέψει. Γενικά έχουν ένα πρόβλημα τα ριστά rebound μέχρι στιγμής του Hoopers. Έχουν μαζέψει πολλά σκουπίδια οι υπότες. Αλλά δεν έχουν καταφέρει και αυτοί από τη μεριά τους να τα εκμεταλλευτούν. Τσάφαρος αφήνει στον Ρέμπελο. Μινιός με 5 δευτερόλεπτα. Κάνει την περιστροφή, θα σουτάρει υποπίεση. Μάζεψε ο Σιαπάνης. Κάνει τις τρίπλες για να ξεφύγει από την πίεση. Βρήκε και την πάσα στον Ανιφαντή και αυτός με τη σειρά του εξαιρετικά θα βρει τον Ντούκα. Πολύ ωραία εδώ ξεδιπλώθηκε η επίθεση των υποτών. Με τρεις πάσες βρέθηκε στο καλάθι ο Ντούκα. Μετάλλευκε την ευκαιρία του και έκανε το 13-20 ενώ έχουμε και time out για τους Hoopers. Η δράση συνεχίζεται έπειτα από το time out των υποτών που βλέπουν τον Hoopers να σχολείται, που βλέπουν τους υπότες να έχουν φτάσει την διαφορά αυτό στην 7 με το σκορ να δείχνει 13-20. Χαραλαμπίδης από κοντά που βρήκε το χέρι ο Ουντόπουλος αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτός έχει κάνει το φάουλ και έχουμε βολές για τον παίχτη των γηπεδούχων. Στην πρώτη βολή, 14-20.
για τρεις. Μακρινό λοιπόν του Ανιφαντή. Βίτο Καγκαράκης, Ανιφαντής θα το πάρει κι αυτός. Θα είναι η ίδια η κατάληξη. Τώρα καθαρίζω ο Αντωνίου. Μήνιος θα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Καραλαμπίδης. Γυρίζει μπροστά τον Κεγεμπάνο, πέτυξε αυτό σε λάθος χρόνο. Θα κάνει ακόμα ένα φάουλ. Θα στείλει και πάλι τον Χαραλαμπίδη όπως νωρίτερα στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Κεγεμπάνος θα επιστρέψει από τους υπότες. Θα αποσύρθει ο Μουντόπουλος ο οποίος έκανε μαζεμένα φάουλ στις τελευταίες δύο φάσεις. Έσοχος και πάλι στην πρώτη του προσπάθεια ο Χαραλαμπίδης, 15-20 το σκορ. Έχει και ακόμα μία. Θα την βάλει και αυτή δύο στις δύο τώρα. Με το 16-20. 5-50 ακόμα για το τέλος του πρώτου χρόνου. Καγκαράκης κρατάει. Πάσα για τον Πεχόνι, βρέθηκε στο έδαφος ο Λιώκας. Δεν υπήρξε κάτι αντικανονικός από τους διαιτητές. Και έτσι βρήκε την ευκαιρία του Πεχόνις για να κάνει το 16-22. Μινιός. Ζούσκας αφήνει στον Χαραλαμπίδη, γυρίζει αυτός, αφήνει και πάλι στον Μινιό. Επιθετικό φάουλ. Έχει κάνει ο Χαραλαμπίδης, αν προλάβα να δω καλά. Στην επαναφορά ο Κεκεβάνος. Τα συμπέκτα αφήνει στον Τούκα. Ο Πόνης. Κοντά και έχουμε επιθετικό φόλο από τον Κεκεμπάνο τώρα. Στην επίθεση οι Hoopers. Μίγιος κατεβάζει, 4-50 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Λιώκας πέσει με τον Αντωνίου. Ποστάρι, γυρίζει, ωραία προσποίηση, πολύ ωραία, ξέφυγε και από τον Πεφόνι. 18-22. Πίεση σε όλο το γήπεδο από τους Πορτογαλί και βάλε στον χέρι του Καγκαράκη. Και πάνω βρήκε τον Πεφόνι, πατάει γερά, δεν μπορεί να μας αποδείω να εκτελέσει σωστά. Καραλαμπίδης. Αφήνει στον Ινιό, θα το πάρει το δίποντο είναι τελικά. Πατούσε γραμμή. Άλλα στα χέρια του Ντούκα. Κερδίζει και το φόλο από τον Ντούκα. Ξεκούρασε πέρα στο μάτς για τους Πορτοκαλί. Ενώ για από την άλλη έχουμε τον Σιαπάνι να επιστρέφει για τους υποτές. Πιέζει ο Λιώκας στο κατέβασμα τον Σιαπάνι. Ο Πόνης του για δύο πόντους είναι άστοχο. Τσεκούρας παίζει με τον Χαραλαμπίδη. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Αντωνίου. Πάσα κοντά εξωμένα χέρια μπροστά, θα πετάξει την μπάλα πάνω από τον ταμπλό. Και η μπάλα καταλήγει εκτός. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι όμως σύμφωνα με τους διαιτητές. Σκιαπάνης. Δεν έφτασε η μπάλα στον Κεκεμπάνο. Πολύ καλή άμυνα από τους Πορτοκαλί. Φέρνει όμως την μπάλα από τα χέρια του Αντωνίου. Στο έδαφος εκεί ο Λιώκας με πάρα πολύ δύναμη. Κατάφερε να κλέψουν και πάλι οι Πορτοκαλί. Σηκώνεται ο Χαραλαμπίδης, αλλά
Έχουμε επιθετικό φάουλ. Μετράει το καλάθι όπως λέει ο ρέφερι. Άρα έχουμε 20-22. Αυτός μετράει το καλάθι. Και στη συνέχεια έγινε το φάουλ. Πάσε για τον Ανιφαντή. Φωνής, βλέπετε κίνηση της Καπάνη, έχει 3 δευτερόλεπτα. Εκτός ισορροπίας θα πάρει ένα σουτ, το ίδιος πάει να πάρει το σουτ rebound, όμως ο Τσεκούρας. Μαζεύει το αμυντικό. Πιέζεται, σταματάει και το δίνει και πάλι ο Χαραλαμπίδης. Εκτελεί μπροστά από τον Καγκαράκη, αναπηδίσεις εκεί της μπάλας στο Στεφάνη και βγαίνει άμυνα τελικά των υποτών. 2 για 15 ακόμα για το ημίχρονο. Ανιφαντής αφήνει στον Σιαπάνη. Παίνει και πάλι. Ο Πόνης έχει 3 δευτερόλεπτα και πάλι στο τέλος του χρόνου θα βρουν κανένα σουτ οι υπότες. Πάλι είναι άστοχη ο Τσεκούρας τώρα. Δέχεται το φάουλο τον Ανιφαντή. Και έχουμε βολές, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Λοιπόν ο Τσεκούρας, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη, φέρνει την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής. 21-22 τώρα το σκορ. Βάζει και την δεύτερη. Και έχουμε ισοπαλία τώρα στο μάτς, 22-22. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Κλέβει ο Αντωνίου. 6-0 σερί έχουμε για τους Κούπερς στις τελευταίες φάσεις. Το 16-22 έχουμε φέρει το μάτς στην ισοπαλία. 22-22 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Και τώρα μπορούν να διεκδικήσουν και το προσπέρασμα. Προσπίσε τον Γεωργόπουλο, δύσκολη εκτέλεση ο Αντωνίου εκεί σε καλύτερη θέση. Δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του αυτός. Γεωργόπουλος από την κορυφή, ούτε τώρα. Τρέχει για να προλάβει ο Δούσκας, δεν τα καταφέρνει. Και έτσι η ισοπαλία παραμένει. Σιαπάνης. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Κούπερς, καθώς έχουν δύο ομαδικά μέχρι στιγμής. Επώνησε ο Καγκαράκης, αυτόν πήγε η μπάλα. Ο Μπάνος, ο δράστης δύο αντιπάλους, κερδίζει το φάουλ. Έχει κάνει ο Αντωνίου. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Και πάνω είναι στοχή. 22-23. Τέσσερα τώρα. Λούκας. Έκανε κίνηση ο Λιώκας. Μπαλά πέρασε κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έτσι οι πόντες επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα και πάλι στην επίθεση. 49 δευτερόλεπτα ακόμα. Εκτελεί για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι μαζί του Αντωνίου. Γεωργόπουλος. Μπάλα έφτασε στον Δούσκα.
δικαστή για τον Αντωνίου. Θέλει να ξεφύγει ανάποδο lay-up, δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό. Αυτό είναι για τους υπότες οι οποίοι έχουν 17 δευτερόλεπτο, 17 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Σιαπάνης οργανώνει. Γιώκα, κακή πάσα για τον Πεπόνη. Και έχουμε 1,5 τώρα στο ρολόι και time out για τους Coopers για να σχεδιάσουν αυτή την επίθεση που έχουν σε αυτό το λιγοστό χρόνο που απομένει. Ένα ακόμα πέντε γράφει το χρονόμετρο, να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι οι Coopers. Μαχαινή πάσα του Αντωνίου, θα βρει αποδέξει τον Γιωργόπουλο, εκτελεί και όλες αυτός. Αλλά χάνει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και πάλι. Και έτσι το 22-24 παραμένει στο ημίχρονο. Και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ του Αγίου Νικολάου. Για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Όπου βρίσκει τους υπότες μπροστά. Με 22-24. Πήρε την προσπάθεια, κόπηκε στα ίσα από τον Σιαπάνη και μάλιστα ο ίδιος είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος. Οι Λιβεδούσιοι οποίοι ξεκινούν με Δημάκη, Λιώκα, Γεωργόπουλο, Σεκούρα και Αντωνίου στην πεντάδα τους, ενώ από την άλλη έχουν Σιαπάνη και Κεμπάνο, Καγκαράκη, Ντούκα και έχουν Δρωματίδη. Και Κεμπάνος αφήνει στον Καγκαράκη. Ο Ντούκα μπερδεύεται και κάπως με τον Χοδροματίδη. Πήρε και πάλι ο Καγκαράκης, ο οποίος τώρα βρίσκει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Δεν θα βάλει την μπάλα εντός καλαθιού. Μακρινή πάσα του Τσεκούρα, Σιαπάνης είναι εκεί για να κόψει. Ακόμα μια καλή άμυνα από τον Σιαπάνη. Ποιος δεν επέτρεψε τον εφηδιασμό να βγει για τους Πορτοκαλί. Παναφέρει ο Δημάκης και ο Γεωργόπουλος. Αντωνίου με τον Χοδροματίδη πάνω του. Φτάει ξανά για να τον παίξει εκεί στο post. Θα φτάσει κοντά αλλά χάνει την προσπάθεια. Θα κάνει όλα καλά εκτός από το τελείωμα. Καγκαράκης λέγει να παίξει με τον Σιαπάνη. Χοδροματίδη θα εκτελέσει μαζί του Αντωνίου. Θα αφήνει στον Τσεκούρα. Χωρίς σκορ ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Περνάει, πάει μέχρι μέσα ο Γεωργόπουλος, ούτε αυτός θα μπορέσει να χτίσει την μπάλα στο καλάθι. Σαμπάνης πάρει και πάλι στην περιφέρεια. Καγκαράκης παίζει με τον Χοδροματίδη. Είδε την κίνηση του και καλά. Δεν είχε καλή οπτική επαφή με τον συμπαίκτη του. Γι' αυτό και η πάσα του κατέληξε στις κερκίδες. Τσεκούρας παίρνει τα βήματα, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Από το 24 ακόμα μια ισοπαλία από τις πολλές που έχουμε δει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Καγκαράκης διανύει όλο το γήπεδο, φτάνει μέχρι μέσα, το χάνει μαζί με τον Χοδροματίδη. Ζητάει ο Ντούκα γιατί το θέλει, το σιούτ θα το πάρει και θα το βάλει και λαστά γιατί το ήθελε. 24-27. Τσεκούρας. Μακρινή πάσα έφτασε στον Γιώκα, θα τελειώσει καλά αυτός. Εδώ κάπως αδράνησε η άμυνα των υποτών. Και έγινε το 26-27. Σιαπάνης. Πήρε ο Καγκαράκης, κλείνει και ο Γιώκας πάνω του. Βρήκε την πάσα για τον Ντούκα από την κορυφή αυτός αυτή την φορά. Ο Χρωματίδης παλεύει και βγαίνει νικητή στο rebound. Και πάνω και αυτός θα το πάρει υποπίεση κιόλας. Θα πάρει στο rebound ο Αντωνίου. Γεωργόπουλος. Αντωνίου.
πάλι θα ποστάρει, θα γυρίσει με το δεξί. Θετικό rebound για τους Scoopers. Γεωργόπουλος έχει τον Τσιάπανη πάνω του κολλημένο. Μπαλά στο πλάι, θα εκτελέσει τα 7 δευτερόλεπτα ο Δημάκης. Ακόμα μια ανανεωμένη επίθεση. Και αυτή τη φορά ο Γεωργόπουλος είναι αυτός που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα δώσει το προβάδισμα στους Scoopers. 28-27, γρήγορη επίθεση στην άλλη πλευρά από τον Ντούκα. Δεν καταφέρνει κάτι. Τον νέο αφήνει στον Τσεκούρα. Κανονικό το κλέψιμο. Δεν ολοκληρώνεται όμως, καθώς η μπαλά είναι και πάλι για τους Hoopers. Μπαλά και πάλι στα χέρια του Τσεκούρα. Είναι ο σταθερός οργανωτής των επιθέσεων των Hoopers στις τελευταίες φάσεις. Γεωργόπουλος για τρεις αυτή την φορά. Δεν το βάζει. 5-50 ακόμα, τρίτη περίοδο. Στο σύνδενα υπερθυμίζω, έχουν βρεθεί οι Hoopers. Δεν έχουμε και φάουλ τώρα. Το έχει κάνει ο Γεωργόπουλος. Δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Πάνω στον Καγκαράκη έχει γίνει. Αυτός είναι ήδη στη μέσα στην γραμμή των βολών. Στο μάτς επέστρεψε ο Χαραλαμπίδης για τους γηπεδούχους. Δεν βάζει την πρώτη βολή ο Καγκαράκης, παραμένει το 28-27. Και ετοιμάζεται τώρα σιγά σιγά και για την δεύτερη, την οποία θα αξιοποιήσει. 28 όλα. Καραλαμπίδης. Αντωνίου εκεί τον έχασε η άμυνα, βρέθηκε ο Λομόναχος και σαν σε προπόνηση τώρα ρε. Για το 30-28. Κούκα. Παίζει με τον Καγκαράκη. Ακούμπησε την μπάλα ο Γεωργόπουλος. Αναγκάζει τον Καγκαράκη να πάει στην πίσω πλευρά του κέντρου. Το δευτερόλεπτο ακόμα για την επίθεση. Ο Κουτόπουλος προσποιείται, καλή άμυνα. Δύσκολη εκτέλεση του Κουτόπουλου, αλλά είναι και ο Χρωματίδης για να φέρει μια νέα 14 επίθεση. Πάλι ο Κουτόπουλος για τρεις αυτή τη φορά, βρίσκει και πάλι σίδερο. Τσεκούρας. Από τον Λιώκα, συνεννοησία εδώ ανάμεσα στους δύο. Και δεν κλειδώσαν το λάθος οι Hoopers. Σιάπα είναι στην συνέχεια στο μάτς, 4-45 ακόμα στο παιχνίδι. Όχι στο παιχνίδι, με συγχωρείτε, στην τρίτη περίοδο. Ο προγραμματίδης εδώ έπεσε κάπως άτσαλα στην πλάτη του Τσεκούρα. Θα σηκωθούν και οι δύο χωρίς κάποιος να έχει χτυπήσει. Ο Πεπόνης πέρασε και πάλι στο μάτς. Και την θέση του Ντούκα. Η κατευθύνη για τους υπότες, καθώς δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ, όπως καταλαβαίνω. Πίστα ίσα τον Χαραλαμπίδη, ο Χοδροματίδης πάτησε για γραμμή στη συνέχεια. Κάποιες εξηγήσεις που έφερε τώρα στον παίκτη των Hoopers για την φάση νωρίτερα. Γεωργόπουλος κατεβάζει. Χαραλαμπίδης πάει από τα δεξιά, έφτασε κοντά. Κατάφερε να πετύχει κάτι καλό. Καράκης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Σκρίνα τον Κουτόπουλος, καπάνης, θα χάσει. Μάζεψε ο Γεωργόπουλος. Σε κουράσει να φύγει στον Χαραλαμπίδη.
Έχει φτάσει κοντά αυτός. Ψάχνει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Θα το κάνει αλλά άστοχα. Καπάνης ανεβάζει ταχύτητα. Με τον μπροστά του αρκετές πορτοκαλί φανέλες και τελικά θα γίνει και το πλέψιμο από τους Hoopers. Τζόκας τώρα θέλει να τρέξει. Τελειώσει ο ίδιος την φάση, όχι καλά. Παραμένει το 30-28. Κακαράκης. Έχουν κάπως ταχύτητα οι υπότες, πέφτει κάπως ο ρυθμός. Πεπώνει στο πήρε πάνω του, το βάλε κιόλας. Ισοφαρίζει και πάλι σε 30-30 αυτή την φορά. Παραμένουν κοντά οι δύο ομάδες. Καμία δεν επιτρέπει στην άλλη να ξεφύγει στο σκορ. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της περίοδου. Θα γυρίσει ο Χαραλαμπίδης, παίρνει το φάουλ από τον Κουντόπουλο. 21. Είναι και το τρίτο φάουλ αυτό για τον Κουντόπουλο. Ενώ ανήφαντης επέστρεψε στο μάτς. Μέσα πρώτη βολή από τον Χαραλαμπίδη, 31-30. Βάζει και την δεύτερη. Στο σύν 2 και πάλι Χούπερ. Πεπονής. Γιάννη κάποια μέτρα, αφήνει στον Ανιφαντή, θα το πάρει αυτό στο σούτ. Βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Χαραλαμπίδης. Βάζει ο ίδιος. Νινιός στην κορυφή. Σε καλύτερη θέση ο Γεωργόπουλος. Κερδίζει χαμηλά το φαουλ από τον Ανιφαντή. Κερδίζει εκεί. Όσο δυσκολευόταν να μαρκάρει τον αντίπαλό του. Έδωσε έξυπνα το φαουλ. Και έτσι έχουμε 9-14 δευτερόλεπτα τώρα για τους κυπελούχους. Με τον Νινιό να είναι στα αριστερά. Τον Νίου και πάλι μπαλακούπα στον Γεωργόπουλο. Καραλαμπίδης αφήνει έξω, Αντωνίου θα το πάρει από αρκετά μακριά. Το βάζει στη λήξη του χρόνου επίθεσης. 35-30. Και είναι και η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που οι πορτοκαλί παίρνουν μια απόσταση 5 πόντων στο μάτς. Νωρίτερα οι πόντες το είχαν καταφέρει, τώρα το κάνουν και οι Hoopers. Κουντόπουλος υποπίεση, υποαστικτική πίεση και όλες δύο παιχτών. Κατάφερε να βρει τους δύο πόντους. 35-32. Δούσκας. Ρέπελος να σχολείται. Παίρνει στον Χαραλαμπίδη. Έφτασε κοντά. Σηκώνεται μπροστά από τον Κουντόπουλο. Θα τον νικήσει 37-32. Τελεί για τρεις. Δροματίδης μάζεψε. Κουντόπουλος προσποιήθηκε. Τον έκοψε όμως από πίσω ο Χαραλαμπίδης. Σκριν. Δροματίδης στα 3 δευτερόλεπτα. Ανάμεσα από 2 θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Έχει κάνει ο Ρέμπελος, όπως λένε οι διαιτητές. Μέσα πρώτη βολή του Χωδροματίδη, 37-33. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, την οποία θα χάσει, ήταν κακή πολύ. Παρέμεινε στο 37-33, μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ρέμπελος παίζει με τον Χαραλαμπίδη, εξαιρετικά βρήκε τον Γεωργόπουλο. 39-33. Και απάντηση. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάνει τη στήριξη της Απάνης. Κουντόπουλος. Παίρνει ο Ανιφαντής. Προσπαθεί να βγει, να βρει διάδρομο. Παίζει με τον Πεπόνη. Είναι άστοχο το τρίποντο.
Καραλαμπίδης, Μόπουλος, μπάλα στον Αντωνίου. Έχει όρθιο το βλέμμα του αυτός, δεκάρι που βρίσκονται οι συμπαίκτες του. Πάει τώρα στην προσπάθεια και κερδίζει τον φάουλ από τον Χοδροματίδη. Βολές για τους Hoopers τώρα. Με το ρολόι να έχει σταματήσει στα 13,3. Άστος πρώτη βολή του Αντωνίου. Ένα λάδι στο 39-33. Βάζει τη δεύτερη. 40-33. 10 δευτερόλεπτα. Αντί σχεδίζει το φάουλ, έχουν είχαν μάλλον να δώσουν φάουλ οι Πορτοκαλί. Καθώς ο Νινιός τώρα έκανε τον τέταρτο. Δεν έχουν άλλο να κάνουν. Ανιφαντής σε επαναφέρει. Κάνει στη στέκτη. Βρίσκει τον Χοδροματίδη, δεν θα μπορέσει να το ξαναβρει εκείνος. Δύο δευτερόλεπτα, Αντωνίου πίσω από το κέντρο. Και τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 40-33. Παίρνουμε σιγά σιγά και στο τετάρτο δεκάλεπτο του μάτς. 40-33 το σκορ στο σύν 7. Έχουν καταφέρει να βρεθούν οι Hoopers, οι οποίοι παρουσίασαν ένα καλύτερο πρόσωπο στο τρίτο δεκάλεπτο. Και έχουν καταφέρει να φτιάξουν αυτή την διαφορά των 7 πόντων τώρα. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των υποτών, οι οποίοι ξεκινούν καλά με τον Χοδροματίδη. Να σκοράρει, να κερδίζει και το φάουλ. Μειώνει τώρα σε 40-35. Τρίτο φάουλ αυτό για τον Ρέμπελο επίσης. Χοδροματίδης αστοχή στην συμπληρωματική βολή. Και έτσι παραμένει η διαφορά στους 5. Καραλαμπίδης. Νινιός αφήνει στον Αντωνίου. Καραλαμπίδης κατά την αντίπαλη ρακέτα υψωμένα εκεί χέρια μπροστά, τα οποία σταμάτησαν. Κατοχή είναι για τους Hoopers. Αντωνίου πάει στην baseline. Φινίς τον Νινιό, θα το πάρει αυτό το shoot. Κάνει airball και μαζεύει και ο Κεμπάνος. Στεφάνης. Ο Καγκαράκης από τα μαρκαρίσματα θα πάρει ένα μαρκάρι στο σουτ. Δεν το βάζει. Καραλαμπίδης έχει τον Σκιαπάνη πάνω του. Λέγει να παίξει έξω με τον Γεωργόπουλο. Μπάλα στο πλάι, Ρεμπελούς βλέπει τον Αντωνίου που ζητάει στην περιφέρεια για να εκτελέσει και να το βάλει κιόλα. 43-35. Συν 8 πλέον οι Hoopers. Με τον Αντωνίου να κάνει καλή δουλειά και πίσω από τα 6.75. Ο Δροματίδης εδώ πήδηξε. Έκανε την παράβαση καθώς δεν έφτιαξε την μπάλα τα χέρια του. Και έτσι ακόμα μια επίθεση για τους υπότες περνάει αν έχει εκμεταλλευτεί. Επιχειρήσει ακόμα ένα σούτ αυτή τη φορά, είναι άστοχος. Πιέζει τον Χοδροματίδη, θα του ξεφύγει αυτός και θα του πάρει και το φάουλ. Παπανής παίζει με τον Πεπόνη. Τελευταία 8 λεπτά στο μάτς. Καλή άμυνα προς στιγμή από τους Πορτοκαλί, αλλά παραμένουν στην επίθεση υπότες, όχι για πολύ. Καθώς ο Πεπόνης δεν μπορεί να υποδεχτεί την πάσα του Σκιαπάνη. Και έτσι μπάλα κατέληξε εκτός. Νινιός ξεφεύγει. Καραλαμπίδης αφήνει στον Αντωνίου.
Καραμπίδη στην περιφέρεια θα το πάρει τελικά μετά από σκέψη το σουτ. Κάνει αρμπόλ, το σκέφτηκε πολύ. Νομίζω και αυτό τον χάλασε κάπως το μυαλό στην εκτέλεση. Ο Νέστορ από τον Τσεκούρα. Πεπονής. Θέλει να περάσει από τον Αντωνίου, τα καταφέρνει και φτάνει μέχρι το lay-up. Για το 43-37. Λαμπίδη. Βάζει τα χέρια, βρίσκει μόνο μπάλα ο Κυριαπάνος και έτσι κλέβουν οι υπότες. Ο Δραματίδης φεύγει στην άλλη πλευρά, θα τελειώσει καλά την φάση. Για το 43-39 πλησιάζουν και πάλι οι υπότες. Κάτι που βάζει σε σκέψεις τους γηπεδούχους οι οποίοι καλούν time out. Έπειτα από το time out των Hoopers. Καραλαμπίδης δίνει και μάχη του εκεί κάτω από την ρακέτα των υποτών. Κερδίζει τελικά το foul από τον Κικεμπάνο. Και έχει και δύο βολές να εκτελέσει τώρα. Ήταν και το πρώτο ομαδικό foul που κάνουν οι υπότες στην τέταρτη περίοδο. Είναι αυτό στην πρώτη. 44-39. Και 25 ακόμα για το τέλος. Ο Γαράκης είχε στα αριστερά. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το τρίποντο, παρόλο που το έχει ψάξει στις τελευταίες φάσεις ο Γαράκης. Μινιός. Καπτάει. Φύγει στον Καραλαμπίδη. Σταματάει αυτός και κάνει βήματα. Πεπονής βγει και πάλι στην περιφέρεια ο Κακαράκης. Μένει μπροστά του Αντωνίου αυτή την φορά. Θα περάσει εξαιρετικά, δίνει και έτσι για να αποφύγει τον τον Χαραλαμπίδη, ενώ στη συνέχεια θα γίνει το λάθος και από τους υπότες. Αυτός ο Χοδροματίδης θα υποπέσει και αυτό σε βήματα. Και έτσι το 44-39 παραμένει σταθερά στον φωτεινό πίνακα. Είναι από κοντά ο Γιωργόπουλος, γυρίζει, το βάζει κιόλας. Για το 46-39. Τελευταίο 5 λεπτό στο παιχνίδι και επίσημα. Πόνης κερδίζει το φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Γιώργο Κουλό. Και πάνω πίνει στον Σιαπάνη. Έχουμε νέο στήριγμα. Έχει κάνει ο Λιώκας αυτή τη φορά το φάουλ. Τρίτο και για τον ίδιο. Ο Δραματίδης φαίνει στο πλάι, Κακαράκης. Ούτε τώρα. Το έχει φτιάξει το σούτ αρκετά στις τελευταίες φάσεις. Αλλά η αστοχία συνεχίζεται, κόλλησε κάπως εδώ ο Νινιός. Πέρασε από το κέντρο. Γεωργόπουλος. Φαίνει στον Λιώκας, καστύπασε για τον Χαραλαμπίδη. Σηκώθηκε δυνατά μπροστά από τον Πεπόνη, ο οποίος θα τον σταματήσει με φάουλ. Πάλι και εδώ να χάθηκαν κάπως τις αλλαγές οι υπότες.
και ο Χαραλαμπίδης βρέθηκε χωρίς κάποιον πάνω του. Προσπάθησε να τον προλάβει ο Πεπόνης. Αλλά εκεί την ώρα που έχει σηκωθεί ο ψηλός των Χούπερς είναι δύσκολο να τον περιορίσεις. Στάθηκε άτυχος στην πρώτη βολή. Παρέμεινε το 46-39. Βάζει την δεύτερη. 47-39. Γιαπάνης. Διώχνει τον Πεπόνη από κοντά του. Μέσα στην αδύνατη πλευρά. Και πάνω από κοντά δεν μπορεί. Λιώκας βρήκε και χέρια. Εκεί στην προσπάθειά του να κόψει τον Κικεμπάνο. Και έχουμε βολές. Στον εκεί το τέταρτο φαουλ μάλιστα για τον Λιώκα. Από το επόμενο θα αναγκαστεί να περάσει εκτός. Το έχεις στην πρώτη και Κεμπάνος. Χάνει και την δεύτερη. Περάζει το 47-39. Και οι Χούπερς παραμένουν σε αυτήν 8. Γεωργόπουλος πήρε από τον Ίνιο. Ανά θα του δώσει ο Λιώκας. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Από την πλευρά των Hoopers. Πεπόνης. Είναι η συνέχεια στο μάτι. Παίρνει ο Χοδρομαντίδης. Κερδίζει το φάρο τον Γεωργόπουλο. Βολές. Μέσα η πρώτη βολή από τον Χοδρομαντίδη, 47-40. Βάζει και την δεύτερη. 47-41. Νινιός. Ψάχνει επιλογές. Θέλει να παίξει με τον Αντωνίου. Τον δύσκολες αρκετά η πάσα. Κράτησε να στρώσει η πορτοκαλί. Με 7 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Φτάνει κοντά ο Χαραλαμπίδης. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλο από τον Κουντόπουλο. Για τον παίκτον υποτών, χάθηκε εδώ ο Χαραλαμπίδης, έπρεπε να φανακιά και ένα πάνω τον Κουντόπουλος. Σκοράρουν για το 49-41 Χούπερτς. Και πλέον ο κλειός έχει αρχίσει και στενεύει για τους υπότες, καθώς η κλέψη δραδιάζει, 2.50 από μένα ακόμα για το τέλος. Σταπάνης εδώ κυνηγάει μαζί με τον Λιώκα. Προλάβει τελικά ο παίκτον υποτών. Μεπόνης με 5 δευτερόλεπτα. Μόνος του σηκώνεται, δεν το βάζει και μαζεύουν οι Πορτογαλοί. Χαραλαμπίδης κρατάει. Ο ίδιος θα περάσει στο κέντρο και αφήνει στον Γεωργόπουλο. Τώρα η μπάλα πάει στον Ινιό. Έχει μπροστά του τον Πεπόνη, ο οποίος προσπαθεί να τον περιορίσει. Θα γίνει τελικά το τρέξιμο από τον Καγκαράκη. 3-1-2-1. Τελειώσει μόνο στο Κακαράκι, στο χάνει, ακολούθησε τη φάση ο Πεπόνης, ούτε αυτός μπορεί. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους υπότες. Θα κάνει μεταφορά ο Αντωνίου. Μενές διαμαρτυρίες από την πλευρά των Χούπερς. Έχουμε και τεχνική ποινή. Yeah.
ποιος θα είναι ο εκτελεστής της βολής. Ο Κουντόπουλος. Πάει στη γραμμή. Ευστοχή στην οχοδροματίδη στα τελικά, με συγχωρείτε. Ευστοχή στην βολή. 49-42. Η μπάλα είναι και πάλι για τους υποθές. 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα ακόμα απομένουν για τη λήξη. Καγκαράκης. Έχει τον Ινιό μπροστά του στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει ο ίδιος. Βρίσκει σίδερο στο τρίποντο. Μαζεύει ο Ντούκα. Και πάλι ποτέ στην επίθεση. Φοδροματίδης θα το πάρει και αυτό στο σουτ. Μάχες για το rebound, κερδίζουν ξανά και πάλι οι υπότες. Καγκαράκη θα το τολμήσει κι αυτό. Θα βρεθεί στο παρκέ. Μετά το σούτ έγινε το φάουλ. Έχουμε 2 βολές ωστόσο, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά για τους Hoopers. Είμαι λοιπόν ο Καγκαράκης, ο οποίος υπενθυμίζω έχει 2 βολές να εκτελέσει, καθώς το φάουλ έγινε μετά το τρίποντο. Στοχή στην πρώτη, 49-43. Βάζει για την δεύτερη, αλλά λάθος. Και το σκορ στο 49-44, πάμε και σε ένα time out για τους Hoopers. Ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για το τέλος. Το 49-44 βρίσκεται το σκορ. Hoopers κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Ο Καγκαράκης τώρα θα κάνει ένα φάουλ. Είναι το τελευταίο αυτό που θα αναδώσουν οι υποτές. 5-4 τα ώρα τα ομαδικά. Και κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Αντωνίου. Είναι στον Χαραλαμπίδη. Πέρασε αυτός χωρίς φάουλ και θα πετύχει για το καλάθι για το 51-44. Όλο και πιο κοντά στην νίκη Πορτοκαλί. Πόνις αφήνει στον Σιαπάνη. Υπάρχει στήριγμα για βήματα. 50 δευτερόλεπτα ακόμα και η αποστολή των υποτών δυσκολεύει πάρα πολύ τώρα, ενώ από την άλλη Hoopers αγκαλιάζουν όλο και πιο πολύ την 7η νίκη τους. Νίνιος αφήνει στον Αντωνίου, δεν επιλέγουν να κάνουν κάποιο φάουλ οι υπότες. Έφτασε κοντά ο Χαραλαμπίδης, καθαρή άμυνα. Και απάντησε αφήνει στον Χοδροματίδη, 28 δευτερόλεπτα ακόμα, πρέπει να βρουν ένα γρήγορο σουτ. Οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε, ο Ντούκα κερδίζει το φάουλ. Έχει κάνει ο Λιώκας, ο οποίος θα πέρασε εκτός με 5 φάουλ. Ο Δούσκας είναι αυτός που θα πάρει την θέση του. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Ντούκα. 23,3 απομένουν στο ρολόι. Βάζει την δεύτερη για το 51-45. Καραλαμπίδης. Ο Δούσκας αφήνει στο Ανιγιό.
15 τρόλεπτα ακόμα, σταματάει τώρα το χρονόμετρο σε απάντηση με το φόλ στο Μιενιό. Και έχουμε βολές για τους Hoopers. Στόχο στην πρώτη, 52-45. Βάζει και την δεύτερη. 53-45. Και έχουμε και time out. Όχι, τελικά ακυρώνεται το time out. Όχι, απλά δεν έγινε το time out, δεν ακυρώθηκε. Πήραν απλά για να πάνε για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους από μπροστά οι πότες. Πεπόνης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν θα καταλήξει ούτε καν στο Στεφάνι η μπάλα. Αντώνιο δέχεται το φάουλ από τον Ντούκα. Και αυτός τώρα θα οδηγηθεί στην γραμμή. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο παιχνίδι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει νομίζω. Και έχω πέσει να φτάσουν στην 7η νίκη τους. Θα πάνε στο 7-12. Θα πάρουν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στη μάχη που δίνουν για την παραμονή. Ενώ από την άλλη οι υπότες θα πέσουν στο 4-13. Αντωνίου ευστοχή στην δεύτερη, 54-45. Και αν δεν κάνω λάθος αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Δεν θα γίνει κάποια άλλη επίσης, θα ρίξει μάλλον από το κέντρο φωτοματίδης, το κέντρο αντίχητο. Φινάλ λοιπόν στο μάτς, 54-45 νίκη για τους Hoopers.